Η κατακόρυφη πτώση τη θερμοκρασία έφερε όπω ήταν αναμενόμενο χιόνι και παγετό σε πολλέ περιοχέ τη χώρα. Η κακοκαιρία Express έχει θέσει σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό. Και πάμε στον Αντώνη Τσολναρά που βρίσκεται στον Νιμφέο, όπου οι θερμοκρασίε είναι υπότομοι, δεν, Αντώνη. Ακριβώ. Υπό του μηδέν. Καλυμμένο με ένα λευκό τοπίο το ορεινό χωριό, ολόκληρο το ορεινό το χωριό του Νιμφέου. Με εικόνε μήνα βγαλμένε σαν από παραμύθι. Και βλέπετε ότι είναι και μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Με οικογένειε, με μικρά παιδιά να καταφθάνουν εδώ από πολύ νωρί το πρωί. Και βλέπετε ότι ολόκληρα σπίτια έχουν θαυτεί κυριολεκτικά κάτω από το χιόνι, που άγγιξε ακόμη και το 1,5 μέτρο. Εκτό από τα σπίτια, καλύφθηκαν στα χιόνια και τα αμάξια εδώ των κατοίκων. Οι κάτοικοι μάλιστα μήνα από πολύ νωρί Κρατώντα θσιάρια στα χέρια, προσπαθούν να καθαρίσουν τι εισόδου των κατοικιών του. Η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα και απότομα στον μείον ένα βαθμό Κελσίου και τα εξιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται επί ποδό από εχθέ, έτσι ώστε να καθαρίσουν και να έχουν ανοιχτή την κυκλοφορία έξω από το χωριό, έτσι ώστε οι περισσότεροι επισκέπτε να έρθουν εδώ και να απολαύσουν αυτό το πραγματικά πανέμορφο τοπίο. Από την άνοιξη, Αντώνη, πήγαμε κατευθείαν στο χειμώνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στην καρδιά του χειμώνα. Να Ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη.